Καλησπέρα κύριε Μαυροκέφαλε. Καλησπέρα κύριε Άννη. Και 25 χρόνια σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΜΕ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ένας μεγάλος σταθμός γιορτάζει η εργατική τάξη, γιατί 25 χρόνια το ΠΑΜΕ με συνέπεια στέκεται στην πρώτη γραμμή των αγώνων για τα συμφέροντά του και για τα δικαιώματά του. Λοιπόν, μια που μιλάμε για εργαζόμενους, είχαμε αύξηση του κατώτατου μισθού. Παραμένει κατώτατος βέβαια και δεν το λέω για καλαμπούρι. Κατώτατος ήταν, κατώτατος παραμένει. Και έχουμε και την ιστορία που η κυβέρνηση περνάει ως αφήγημα το θέμα των τριετιών. Τι λέμε για αυτά? Δεν είναι απλά κατώτερος μισθός, είναι στον πάτος του βαρελιού. Γιατί η κυβέρνηση με την απόφασή της και αξιοποιώντας ένα νόμο που νομοθέτησε η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατίας το 2014 μέσα στα μνημόνια και υλοποίησε για πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ πριν λίγα χρόνια, καθυλώνει το κατώτερο μισθό, γιατί εμείς πρέπει να μιλάμε για πραγματικά νούμερα, στα 706 ευρώ το μήνα. Σε τόσα χρήματα είναι καταδικασμένο ένα τμήμα συναδέλφου μας μαζί, όταν το κόστος της ζωής, οι τιμές στα τρόφιμα, τα καύσιμα, την ενέργεια, τα ενίκια, έχουμε διπλασιαστεί. Ναι, το 706 ευρώ καθαρά. 706 ευρώ καθαρά. Ωραία, αυτό ήθελα τη διευκρίνηση. Αυτό είναι ο πραγματικός μισθός, που αφορά ιδιαίτερα τους χαμηλόμισθους, τους εργαζόμενους δηλαδή που δουλεύουν με το κατώτερο μισθό, είναι ελαστικές μορφές απασχόλησης, δεν συμπληρώνουν δηλαδή τις 8 ώρες απασχόλησης την ημέρα και αμείβονται με πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς. Είναι αναγκασμένοι λοιπόν αυτοί οι συνάδελφοι, ενώ το κόστος ζωής έχει διπλασιαστεί, να πάρουν αύξηση, κρατηθείτε, 1,27 ευρώ την ημέρα. Μάλιστα. Όταν το λίτρο το γάλα, ένα λίτρο γάλα στο σούπερ μάρκετ να πας να πάρεις, κάνει ένα 40. Ναι. Ούτε ένα λίτρο γάλα δηλαδή. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η πραγματικότητα και μάλιστα... Εμείς τονίζουμε ότι αν αυτή η πραγματικότητα συνειδητοποιηθεί σε σχέση και με την τεράστια επέκταση που έχουν ελαστικές μορφές απασχόλησης, το γεγονός ότι εφαρμόζονται νόμοι οι οποίοι επιβάλλουν απλήρωτες υπερορίες, οι οποίες απλά πληρώνονται κάποια στιγμή με ρεπό κτλ. Ναι. Υπάρχει ένα και με κουπόνια, και με κουπόνια, κύριε Μαυροκέφαλε. Και με κουπόνια, και με κουπόνια, πολύ σωστά. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο είναι συγκλονιστικό και το οποίο κάνει την μπορεί η κυβέρνηση για να το κρύψει. Ότι η πραγματική μισθή. Ο πραγματικός μέσος μισθός, με βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, ναι, του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης των Εργαζομένων, είναι κατά 26,77% μικρότερος σε σχέση με το 2010. Στην όσον αφορά την αγοραστική του δύναμη, εκεί αναφέρει. Όσον αφορά τους πραγματικούς μισθούς, ναι, και με την αγοραστική δύναμη, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων το 2022 ήταν κατά 18% μικρότερη από ό,τι ήταν το 2000. Μάλιστα. Πριν από 22 χρόνια. Ναι. Αυτά είναι τα στοιχεία που δίνουν οι ίδιοι οι οργανισμοί όπως η Eurostat ή η κυβέρνηση και δεν επιδέχονται καμίας αμφισβήτηση. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν μπορεί να πανηγυρίζει και μάλιστα... μην το λέτε γι' αυτό, εγώ δεν θα συμφωνήσω. Γιατί, κύριε Μαυροκέφαλο, αυτό είναι ένα πολύ καλό έδαφος για επενδύσεις. Φυσικά, γιατί όπως αυτό ήθελα να πω, επειδή όλες αυτές τις μέρες είμαστε στους χώρους δουλειάς και συζητάμε με τους εργαζόμενους, οι εργαζόμενοι μας λένε μια απλή κουβέντα. Ότι οι εργοδότες δεν ψάχνουν εργαζόμενους, ψάχνουν σκλάβους. Ψάχνουν δηλαδή εργαζόμενους που θα δουλεύουν 8, 9, 10 ώρες την ημέρα, δεν θα έχουν διαλύματα, δεν θα έχουν μέτρα υγείας και ασφάλειας. Και θα αμείβονται με 700, με 600, με 800 ευρώ το μήνα. Αναγκάζοντας ουσιαστικά, κύριε Μαυροκέφαλε, γιατί το βλέπουμε, να αναζητούν και άλλη δουλειά. Αυτό είναι δεδομένο και δεν είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Σεπτέμβρη πέρασε νόμο. Ξέρετε, ήταν παράνομο να δουλεύουν οι εργαζόμενοι πάνω από 8 ώρες. Και το απελευθέρωσε. Λοιπόν, η κυβέρνηση και κατέργησε το 8ωρο και απελευθέρωσε να δουλεύει ένας εργαζόμενος και 13 ώρες την ημέρα. Μάλιστα. Γι' αυτό και με βάση τα στοιχεία του Εργάνη, του συστήματος του Υπουργείου Εργασίας, η αύξηση των εργαζομένων που δουλεύουν και δεύτερη νόμιμη δηλωμένη δουλειά, δεν συζητάμε και για τη μαύρη απασχόληση, την οποία επιβάλλουν οι εργοδότες, η οποία είναι ακόμα μεγαλύτερη, έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2015 κατά 338%. Μάλιστα. Ένα τεράστιο άλμα. Μα το θέλουν. Οι εργαζόμενοι να τα βγάλουν πέρα. Μα το θέλουν. Αυτή ήταν η διαστόματος του Υπουργού η δήλωση. Ότι το θέλουν οι άνθρωποι να εργάζονται. Τι να κάνουμε, γιατί να τους σταματήσουμε το μέλλον, δηλαδή. Σήμερα υπάρχει, ναι, σήμερα υπάρχει ένα άλλο στοιχείο. Δεν συζητάμε και γι' αυτό, συγγνώμη να το πω κι αυτό. Ναι, σας ακούω, γι' αυτό συγγνώμη. Είναι και άκρος προσβλητική. Για τους συνταξιούχους πρώτα και κύρια, ναι. Για ανθρώπους που έχουν δουλέψει και σε 30 και 40 χρόνια, να βγαίνει η Υπουργός Εργασίας και μάλιστα να επικαλείται τη μητέρα της και να λέει ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να δουλεύουν μέχρι τα 72, τα 74, μέχρι όσο μπορούν να δουλεύουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Μην παρεμβαίνετε, δηλαδή, μην παρεμβαίνετε στην εκπομπή, κύριε Μαυροκέφαλο, γιατί το έχω ηχητικό μετά. Αφήστε το αυτό τώρα. Αφήστε το, το έχω ηχητικό μετά εγώ. Λοιπόν, διαβάζω σήμερα η Ελστάτ 2.658.400 σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Η Ελστάτ. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Και φυσικά πρέπει να ξέρετε ότι τα όρια που χρησιμοποιεί η Ελστάτ είναι πολύ πιο, πολύ πιο κάτω, πιο χαλαρά από αυτό που πραγματικά είναι. Γιατί σήμερα ένας εργαζόμενος που δεν είναι στα όρια της φτώχειας, αλλά μαδίδεται με τον κατώτερο μισθό, γιατί ο κατώτερος μισθός δεν είναι στα όρια της φτώχειας. Ναι, τα όρια είναι παρακάτω από αυτά που υπολογίζει η Ελστάτ. Δηλαδή σήμερα ένας εργαζόμενος που δουλεύει, προσέχτε, ένας εργαζόμενος, ο οποίος μπήκε στην παραγωγή το 2012. Το 2012 έχει μεγαλώσει, έχει κάνει οικογένεια, είναι 35-40 χρονών κτλ. Και αμείβεται με τον κατώτερο μισθό, επειδή η κυβέρνηση του κλέβει τις τριετίες, στην κυριολεξία. Ναι, γι' αυτό ήθελα να μας πείτε τώρα για τις τριετίες, γιατί τις επικαλείται η κυβέρνηση τις τριετίες. Τον έχει και δουλεύει και μάλιστα λέει ότι δεν είναι και στο όρο της φτώχειας. Οι τριετίες. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν και θα έπρεπε να συγκροτούν αυτό που λέμε όριμα δικαιώματα. Ανάλογα με τον χρόνο του υπηρεσίας, να παίρνουν προσαυξήσει στο μισθό. Κάτι το οποίο υπήρχε μέχρι το 12. Το οποίο κόπηκε λόγω της καπιταλιστικής κρίσης και των μνημονίων. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήρθε πριν λίγους μήνες και είπε ότι οι τριετίες θα αρχίσουν να μετράνε πάλι από το 2014, χωρίς να προσμετράτε στην περίοδο προετοιμασίας το 2012 έως το 2023. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος που μπήκε στην παραγωγή το 2012, αντί η κυβέρνηση να του δώσει σήμερα 249 ευρώ, όσο θα έπρεπε να του δώσει προσάυξηση με βάση τις τριετίες που έχει δουλέψει πραγματικά, θα του δώσει μία τριετία 85 ευρώ το 2027. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σε αυτή την κλοπή των 250 ευρώ του δίνει τώρα 1,27 την ημέρα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ντροπή και ότι είναι πολύ πίσω από αυτό που πραγματικά έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι για να επιβιώσουν. Μάλιστα. Θέλω και ένα τελευταίο σας σχόλιο για την κόντρα η οποία ξέσπασε ανάμεσα στην ΑΔΔΗ και στη ΓΕΣΕΕ με αφορμή την απεργιακή κινητοποίηση στις 17 του Απριλίου. Χθες βγάλαμε μία ανακοίνωση, τα συνδικάτα μάλλον έβγαλαν μία ανακοίνωση, την οποία έχουν τιτλοφορούν ότι το σκορ ξεφτύλας στη ΓΕΣΕΕ και στην ΑΔΔΗ είναι 1-1. Γιατί σε αυτά τα ποτάμια εργατικού λαϊκού κόσμου που μπήκανε στις 28 Φλεβάρι στον απεργιακό αγώνα, διεκδικώντας όχι μόνο να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα τέλη, αλλά διεκδικώντας και αυξήσεις στους μισθούς και συλλογικές συμβάσεις, και οι αγρότες και οι φοιτητές μαζί του με τα προβλήματα, ήταν η ισχυρή και υπονομευτική η απουσία της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, της ΓΕΣΕΕ, και της ΑΒΕΔΗ, που τελευταία στιγμή μπήκε τότε στην απεργία για να τηρήσει τα προσχήματα. Σήμερα, σε μια απεργία για την οποία η ίδια η ΓΕΣΕΕ, την οποία την είχε αποφασίσει αλλά δεν κάνει τίποτα, η ΑΒΕΔΗ δεν παίρνει μέρος, ισοφαρίζοντας στον πάτο του βαρελιού αυτή τη στάση. Η καλύτερη απάντηση που μπορούν να δώσουν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις ηγεσίες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, είναι να πάρουν μαζικά μέρος στην απεργία στις 17 του Απριλίου, όπως και έγινε και στις 28, έτσι και τώρα, να διαδηλώσουν μαζικά την ανάγκη να αυξηθούν οι μισθοί και να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Και ξέρετε, σε αυτή την ομερτά που υπάρχει σήμερα στην ΓΕΣΕΕ και στην ΑΔΔΗ, οι παρατάξεις που αποφασίζουν έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι οι παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, που σε έχουν συμφωνήσει και από κοινού υπονομεύουν τους αγώνες των εργαζομένων, δίνοντας στήριγμα στην κυβερνητική πολιτική και στη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Μαυροκέφαλε. Να είστε καλά. Να είστε και εσείς καλά, καλή σας συνέχεια.